Όσον αφορά βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πραγματικά υπάρχει μια ιδεοληψία για την κατάρρευση αριστείας, για τα πανεπιστήμια τα οποία να είναι ελεύθερα. Ελεύθερα δεν ξέρω ναι, από ποιον. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν είμαστε. Αφήστε με. Όμως, αν το λέτε αυτό ιδεοληψία. Ούτε το κύριο Παραγγελίας είναι. Αφήστε με να μιλήσω. Η ιδεοληψία είναι γιατί είστε υπέρ της καταστροφής των δημοσίων πανεπιστημίων ουσιαστικά. Αντίθετα. Είναι στη χειρότερη φάση τα δημόσια πανεπιστήμια, τη φάση. Και γι' αυτό δεν πρέπει να επέρεστε. Και φυσικά να μην πούμε. Εσείς τι υπέρ των ιδιωτικών. Βεβαίως, όπου χρειάζεται, βεβαίως και με τρόπο και με ρύθμιση να υπάρχουν. Τον κύριο Καραμαλή, γιατί δεν τον στήριξατε στην Αθέωση του Συντάγματο. Ποιον? Τον κύριο Καραμαλή στην Αθέωση του Συντάγματο, γιατί δεν τον στήριξατε. Γιατί πότε είπε ο κύριο Καραμαλή. Δεν είχε πει ο κύριο Παπανδρέου στην αρχή, ναι, και μετά είπε όχι. Πότε προκάλεσε όμως ουσιαστική συζήτηση? Γιατί αν πηγαίνουμε ανιχαϊστικά, είμαστε υπέρ ή κατά του δημοσίου ιδιωτικού, δεν θα βγάλουμε ποτέ τίποτα. Τα θέματα της παιδείας, όπως και τα θέματα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας, θέλουν πραγματικές συνενέσεις και ήμασταν οι μόνοι που τις προκαλέσαν αυτές τις συνενέσεις επί της κυβέρνησής μας. Γι' αυτό υπήρξε και ο νόμος Διαμαντοπούλου. Όσον αφορά δε τη δημόσια παιδεία, τη ζούμε, κύριε Γοσφάκη. Εσείς και δεν μιλάω, Πασόκ, δεν μιλάω εσείς, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για αδιόριστους αναπληρωτές, για αδιόριστους εκπαιδευτικούς. Μέχρι τώρα δεν έκανε τίποτα και θυμήθηκε προεκλογικά να μιλήσει. Βεβαίως προεκλογικά. Ένα χρόνο πριν. Προεκλογικά. Ναι, το ένα χρόνο πριν ήταν προεκλογικά, δηλαδή κατάλαβα. Λέτε, κύριε Πεταλτή, βάλτε μια τελεία. Πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Και να σας πω κάτι. Επειδή ήσασταν για σύμβουλο του κύριου Φίλη, δεν το ήξερα, τώρα το ακούω. Ο κύριος Φίλης, ο οποίος έδειχνε μια σοβαρότητα σε σχέση με άλλους υπουργούς, καταργήθηκε από τον κύριο Τσίπρα επειδή το ζήτησε η Εκκλησία της Ελλάδος. Αν μου επιτρέπετε, και απευθυνόμαστε στον κύριο Κωσυφάκη και στους συναδέλφους. Κύριε Κωσυφάκη, ξέρετε αυτή η συζήτηση που κάνουμε πόσο προσβλητική είναι για το μέσο Έλληνα? Δηλαδή, εμείς ανακαλύψαμε την Αμερική. Όλος ο άλλος ο κόσμος δεν ξέρει τι του γίνεται και λειτουργούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και μόνο στην Ελλάδα. Είτε όσο θέλετε έχουμε... υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν είναι υπέρ ή κατά. Μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. Απλά, τα ίδια. Συγγνώμη λίγο, να ολοκληρώσω. Προηγουμένως δεν σε διακόπτω. Ακούστε με λίγο. Πρέπει να κλείσουμε. Ελάτε. Μια κουβέντα. Μισό λεπτό. Υπέρ ενός καλύτερου δημοσίου σχολείου είμαστε όλοι μας. Μέσα από αξιολόγηση και να είναι και ανταγωνιστικό. Χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται εκπαιδευτικούς, χρειάζεται υποδομές γι' αυτό. Όλος ο άλλος ο κόσμος. Να λέμε γενικά υπέρ και να φτιάχνουμε ιδιωτικά. Η οικογένεια η οποία στέλνει το παιδί της σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Η Κύπρος η οποία έχει 2,5% του ΑΕΠ έσοδα από τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν ξέρουν και ξέρετε εσείς που μέσα από τις καταλήψεις θέλετε να καταργήσετε οτιδήποτε ιδιωτικό. Σας παρακαλώ, κύριε Κωσυφάκη. Ωραία. Σε ποια κοινωνία απευθυνόμαστε? Πρέπει να κλείσουμε. Μπορώ όμως να πω έτσι. Σε τίτλους.